Είμαστε με τον συντονιστή της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Δημήτρη Μερασχεδή, και αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι οι εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει κάποιες αναταράξεις. Τι αντίκτυπο έχουν αυτές στο κόμμα και στον κόσμο του κόμματος, αλλά και σε τοπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, σίγουρα και είναι νομίζω φυσιολογικό, γιατί πρόκειται για διαδικασίες και πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή το να γίνεται μια πρόταση μορφής, που μάλιστα θα περνάει και από την Κεντρική Επιτροπή κατά του Πρόεδρου του κόμματος, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε. Νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί. Σίγουρα ο κόσμος έχει αναστατωθεί και είναι κατανοητό. Υπάρχει ενδεχομένως και κάποια απογοήτευση, να το πω, προβληματισμός. Αυτό έχει έναν αντίκτυπο και τοπικά, με την έννοια ότι και μέσα στην Ομαρχιακή έχουν εκφραστεί κάποιοι προβληματισμοί, χωρίς όμως αυτά να έχουν προχωρήσει σε αποχωρήσει από το κόμμα ή από το όργανο, πλην μίας που έγινε πρόσφατα. Βέβαια την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και στην πόλη αλλά και στα χωριά υπάρχει κόσμος που έχει το ενδιαφέρον να, και το πράττει να εγγραφεί, να μετάσχει στις εσωκομματικές διαδικασίες, να είναι σύνεδρος, να μπορεί να έχει το δικαίωμα ψήφου. Έχουν και την αγωνία αυτή, δηλαδή λένε μέχρι πότε πρέπει να έρθουμε να κάνουμε την εγγραφή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία από τη μία βλέπουμε ότι οι εξελίξεις μπορεί να προβληματίζουν τον κόσμο, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι παρόλα αυτά ο κόσμος έχει ενδιαφέρον για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να είναι και μέρος αυτών των εξελίξεων, να έχει λόγο για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο στοίχημα αυτών των διαδικασιών, να αναδειχθεί νέος πρόεδρος ή να παραμείνει το κόμμα συσπηρωμένο? Το να αναδειχθεί ένας πρόεδρος όπου θα είναι ένα κόμμα ρημαγμένο και πολυδιασπασμένο, με ελάχιστο ή μηδενικό αντίκτυπο στην κοινωνία, δεν θα έχει κανένα νόημα. Το σημαντικό είναι να αναδειχθεί μεν η νέα ηγεσία, ο νέος πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θα δώσει και το πολιτικό στίγμα για την από εδώ και πέρα πορεία αυτού, αλλά νομίζω είναι εξίσου σημαντικό να μην απογοητευτούν τα μέλη, να μην αποχωρήσουν από το κόμμα τα μέλη, να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ενωμένοι, αποφασισμένοι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, τα οποία είναι τι, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την επαφή μας και τη γύρωση με την κοινωνία, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε ξανά ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου, ο οποίος βλέπουμε ότι απέχει το τελευταίο διάστημα, έχει καθίσει τα τελευταία χρόνια, έχει καθίσει αυτό που λέμε στην άκρη και αναμένει να δει τι θα είναι εκείνο που θα τον εμπνεύσει για να μπορέσει να ξαναπάει στην κάλπη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικά, δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, είναι λίγο το πολιτικό σκηνικό ανισοβαρές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, κυβερνάει με τον τρόπο που κυβερνάει, έχει προκαλέσει σοβαρά δεινά στην κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, και το βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινωνία, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει το αντίβαρο, δεν υπάρχει δηλαδή η πρόταση που θα μπορέσει να εμπνεύσει τον κόσμο για να στραφεί προς τα εκεί. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα ηγεσία και ενωμένος στο μέτρο του δυνατού, γιατί κατανοώ ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να πάρθουν πίσω και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις, αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει, να περιοριστεί. Θα πρέπει να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος πόλος, ο οποίος θα εμπνεύσει τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο και θα του δώσει το κινήτρο να ξαναπάει στην κάλπη για να έχει μια και να επικυρώσει, ας πούμε, αυτή την κυβερνητική του πρόταση και σχέδιο. Ποια είναι τα εμπόδια εκείνα που θα πρέπει να περάσει το κόμμα σας, προκειμένου να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να κατακτήσει και να εμπνεύσει τον κόσμο? Σίγουρα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η εμπιστοσύνη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πω έχει χαθεί, αλλά δοκιμάζεται. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ
επανέλθει σε μια πολιτική σοβαρότητα και μπορέσει να διατυπώσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο που να πείσει τον κόσμο ότι αυτά που λέει θα μπορέσει να τα κάνει και τα εννοεί και είναι και ικανός για να τα κάνει, νομίζω θα μπορέσει να το προφανώς βήμα-βήμα και σιγά-σιγά θα μπορέσει να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση του και την εμπιστοσύνη προς την κοινωνία. Και ως προς το διαδικαστικό, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υποψήφοι και τι θα πρέπει να κάνουν τα μέλη κατά τις εκλογές ή όσοι θέλουν να εγγραφούν για να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι επισήμως 4, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο Νίκος Παραντούρης και ο Απόστολος Γκλέτσος. Υπήρχε και η υποψηφιότητα, και ο Παύλος Πολάκης, συγγνώμη. Υπήρχε και η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει υπάρξει μια σχετική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που μετά και τα όσα συνέβησαν και τις αποστολές εξωδίκων δηλώσεων, γι' αυτό σας λέω είναι πράγματα τα οποία έχουν αναστατώσει και έχουν λίγο απογοητεύσει τον κόσμο. Τέλος πάντων, υπήρξε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η τελευταία που ουσιαστικά απαγορεύει και κρίνει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης. Θα δούμε τις εξελίξεις. Υπάρχει μπροστά μας ένα έκτακτο συνέδριο. Ο κόσμος μέχρι και τις 24 του μήνα μπορεί να έρθει να εγγραφεί με αυτόν τον τρόπο. Θα έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να είναι υποψήφιος για να είναι σύνεδρος στο συνέδριο που θα διεξαχθεί 8 με 10 Νοεμβρίου. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων στις οργανώσεις θα γίνουν το διήμερο, 2 με 3 Νοεμβρίου. Και από εκεί και πέρα τώρα κατά την ημερομηνία εκλογής Προέδρου εκτιμώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και την ίδια ημέρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όσοι εγγραφούν μόνο μέχρι τότε, το 24 Οκτωβρίου ισχύει για όσους θα θέλουν να είναι σύνεδροι και πιθανότητα για να έχουν δικαίωμα ψήφου και στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες έχουν οριστεί για 19 Ιανουαρίου. Για την εκλογή Προέδρου, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή και με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα αλλά και την τελευταία με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, η δυνατότητα εγγραφής θα είναι μέχρι και την ημέρα του πρώτου γύρου των εκλογών. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο σε τοπικό επίπεδο ως προς την επιλογή Προέδρου, ποια είναι ή δεν θέλετε να το δείτε πώς θα πούμε? Αν κάνεις προσπαθήσει να βγάλεις συμπέρασμα από τα social, να το πω έτσι, μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Δεν χρειάζεται να... Αν μιλήσει με τον κόσμο κατηδίαν, κάτι το οποίο το κάνω τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο εγώ, νομίζω και πολλά μέλη του στελέχη της Ομαρχιακής, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές και εκφράζεται ως προς αυτές τις επιλογές. Εκτιμώ ότι θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Θα εξαρτηθεί και ποιοι θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφοι. Αλλά με την εικόνα που έχω τώρα τουλάχιστον για τη Λέσβο, εκτιμώ ότι θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Αμφίρροπη ανάμεσα σε ποιους? Σε όσους έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει. Τουλάχιστον θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες που συγκεντρώνουν ποσοστά τα οποία είναι κοντά. Με τη δική μου, όπως το έχω δει εγώ.